υγείας μιας προηγούμενης γενιάς, της δικιάς μας γενιάς, θα έλεγα, και ίσως και λίγο προηγούμενης, γιατί έχουμε και τη γραφομηχανή μέσα. Πράγματα που ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί μετά το. Τι να πούμε. 95. Δεν ξέρει τι να κάνει με αυτά τα πράγματα, Ελένη. Δεν ξέρει. Ωραία. Για πάμε. Υπερσύγχρονες κάποτε συσκευές ήχου και επικοινωνίες. Μηχανήματα και παιχνίδια που μεγάλωσαν μια γενιά και σημάδεψαν μια εποχή. Και όμως σήμερα, 10-15 χρόνια μετά την εποχή τους, θεωρούνται ήδη συλλεκτικά. Δείτε και θυμηθείτε 10 πράγματα που για ένα δεκάχρονο, για τη γενιά δηλαδή που μεγαλώνει στην εποχή των tablets, της οθόνης αφής και των έξυπνων κινητών, είναι ήδη το παράξενο απομινάρι ενός άλλου πολιτισμού. Νούμερο 1. Το μεγάλο βαρύ κινητό με το πορτάκι και τα πλήκτρα. Ή αλλιώς το κινητό παντόφυλλα. Ή ακόμα χειρότερο, το τηλέφωνο που δεν ήταν ασύρματο και το άλλο, χωρίς καντράν. Αυτό που για να κάνεις μια κλήση έπρεπε να γυρίσεις σε έναν έναν τους αριθμούς. Καθώς και η φράση «Δεν ακούω, πάρε το 0». Νούμερο 2. Η γραφομηχανή. Αυτή, ναι, που λειτουργούσε χωρίς ρεύμα. Που έπρεπε να αντιλαδώνεις και να τις αλλάζεις τις μελανοτενίες. Και που αν έκανες λάθος δεν μπορούσες να κάνεις cut και delete. Έσκιζες τη σελίδα. Νούμερο 3. Το κομπιούτερ με τη μεγάλη, χοντρή τετράγωνη οθόνη που μπορούσες να παίξεις μόνο Tetris και Paciente. Νούμερο 4. Οι λεπτές δισκέτες αποθήκευσης δεδομένων. Και οι άλλες δισκέτες, που αντικαταστάθηκαν από το CD και από το USB με εκατοντάδες φορές μεγαλύτερη χωρητικότητα. Νούμερο 5. Το Walkman. Νέα επαναστατική κάποτε ανακάλυψη στο κομμάτι της ατομικής ακρόασης. Έπαινε κασέτα. Ξέρετε τι είναι η κασέτα, έτσι δεν είναι? Όπως και τη σχέση της με το στυλό. Νούμερο 6. Βιντεοκασέτα. Συλλεκτικό αντικείμενο που έρχεται από τη δεκαετία του 70 και του 80. Μπορούσε να καταγράψει υλικό ως και λίγο πάνω από 5 ώρες. Άρχισε να αποσύρεται σιγά σιγά από την αγορά τη δεκαετία του 90 με τη χρήση του DVD. Νούμερο 7. Οι μηχανές με φιλμ. Δηλαδή το φωτογραφικό φιλμ. Και επίσης η Polaroid κάμερα. Στην εποχή των selfies και του κινητού με ενσωματωμένη κάμερα φαντάζει μεγάλη και δύσκριστη. Ωστόσο στην εποχή της ήταν τεράστια μοντερνιά. Κυρίως διότι εμφάνισε τις φωτογραφίες μέσα σε 2 ή 3 λεπτά. Σήμερα είναι και πάλι στη μόδα. Νούμερο 8. Τα μηχανήματα προβολής διαφανειών. Κοινώς οι προτζέκτορες που τους χρησιμοποιούσες για να παρουσιάσεις σε βραδιά φίλων τις φωτογραφίες από τις διακοπές. Νούμερο 9. Το κομπιουτεράκι. Κάποτε ένα απόσπαστο κομμάτι της μαθητικής ζωής, σήμερα δεν είναι παρά μια ακόμα εφαρμογή στο smartphone. Νούμερο 10. Το Game Boy. Ο πρόδρομος του Nintendo, το υπέρτατο αγορίστικο παιχνίδι φετίχ της δεκαετίας του 90. Για τα κορίτσια, το αντίστοιχο ήταν το μικρό μου πόνι, το σπιτάκι της Polly Pocket, η παταπούφα και οι ευχούλητες. Υπήρχε βέβαια και το unisex Tamagotchi, αυτό το γκρινιάρικο Ιαπωνέζικο pet που το τάιζες, το πότισες και εν γέννη το κανάκευες και που η μαμά σου δεν σ' άφηνε ποτέ να το πάρεις μαζί σου στο σχολείο. Ωραία.